αρνείται να αναλάβει τις ευθύνες της η κυβέρνηση για το σκάνδαλο παιδεραστίας με κεντρικό πρόσωπο τον διορισμένο από την ίδια μέχρι πρώτη διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη. Ο τελευταίος μάλιστα φέρεται να έκανε μαθήματα ορθοφωνίας στον Κυριάκο Μητσοτάκη, πράγμα που δεν αποκλείεται δεδομένης και της φιλίας του συναπόφητου και εσχάτος μυστικό του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Η κυβέρνηση επιμένει στο «δεν ξέραμε» Όμως τον Λιγνάδη στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου τον διόρισε ουσιαστικά το Μαξίμου, παρακάμπτοντας μάλιστα τον προβλεπόμενο διαγωνισμό για το εθνικό συμφέρον και όχι η κυρία Μενδόνη. Αυτό είναι και ο λόγο που δεν ζητάτε η παρέτηση τη Υπουργού. Το θέμα εδώ είναι ότι ο Άκη Κέρτσο δήλωσε πρόσφατα πω είχε ζητηθεί από το Λιγνάδι να παρετηθεί, κάτι που ουσιαστικά δείχνει πω δεν ήταν προσωπικοί οι λόγοι και πω ακόμα και αν δεν αναφέρθηκε το όνομα, η κυβέρνηση κατάλαβε από νωρί για ποιον πρόκειται. Η παραδοχή του κυρίου Γιώργου Γεραπετρίτη ότι η κυβέρνηση ζήτησε από το Λιγνάδι να παρετηθεί επιβεβαιώνει αυτόν τον ισχυρισμό. Υπό τι σκιασορίε ερωτηματικών που βαρύνουν το προσωπικό του περιβάλλον αλλά και τον ίδιο, ο Κυριάκο Μητσοτάκη Ετοιμάζει την αντεπίθεσή του στη Βουλή, στοχοποιώντα τον ΣΥΡΙΖΑ και τι αναφορέ σε Νέα Δημοκρατία Πεδεραστέ. Θα καλέσει τον Αλέξη Τσίπρα, τα στελέχη και του βουλευτέ του να καταδικάσουν το δημοφιλέ τρεντ στα κοινωνικά δίκτυα που ταυτίζει την κυβέρνηση με την Πεδεραστία. Τη γραμμή άμυνα τη κυβέρνηση ανέπτυξε την Τρίτη ο Υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων, ο οποίο απέδωσε σε ακροαριστερή συνωμοσία τι αντιδράσει στο σκάνδαλο, με στόχο την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Μενδώνη και την επένδυση στο ελληνικό, την οποία η Υπουργό με αυτά και με αυτά η ίδια η κυβέρνηση προσπαθεί να ιδεολογικοποιήσει την αποστροφή του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας για ένα σκάνδαλο βαθιά ηθικό που φέρει την υπογραφή της και που άπτεται του πιο αγνού και αμόλυντου συστατικού της, αυτού των παιδιών. Πρόκειται για την ίδια συνταγή που ακολουθεί με του επικριτέ τη πολιτική των lockdown και των υποχρεωτικών εμβολιασμών και των εμβολίων mRNA, του οποίου κατατάσσει είτε στην αριστερά είτε στου γραφικού χριστιανοταλιμπάν ψεκασμένου και συνωμοσιολόγου.